Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας και ευελπιστούμε οι νέες επενδύσεις να πάρουν σύντομα το δρόμο της υλοποίησης, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Κώστας Αγοραστός. Εγκρίναμε την ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο του τελευταίου κύκλου 38 νέων επενδύσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προϋπολογισμού 34 εκατομμυρίων ευρώ και τώρα ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε οι επενδύσεις αυτές να πάρουν το δρόμο της υλοποίησης. Γιατί μέσα από τις επενδύσεις δημιουργούνται θέσεις εργασίας, πέφτει χρήμα στην πραγματική οικονομία, αλλά ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα της αύξησης του ακαθάριστου εθνικού μας προϊόντος. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει να δημιουργεί ένα ευνοϊκό κλίμα και να προσπαθεί με τις υπηρεσίες της, αλλά και με τις ενέργειές της, να βοηθάει τις επιχειρήσεις, τον επιχειρηματικό κόσμο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε επίσης ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε και στην προκήρυξη μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά στην ενίσχυση της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με επιδότηση. Ένα πρόγραμμα για μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων που μπορούν οι επιχειρήσεις ή οι αγρότες να κάνουν επενδύσεις από 100.000 έως 600.000 ευρώ με επιδότηση 50%. Ένα πρόγραμμα προϋπολογισμού 8,2 εκατομμυρίων ευρώ. Προκηρύχθηκε τέλος από την Περιφέρεια πρόγραμμα μικρών δραστηριοτήτων στον αγροτικό τομέα, το οποίο ενισχύει αγρότες με το ποσό των 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την Περιφέρεια είναι 7 εκατομμύρια ευρώ. Και όπως είπε ο Κώστας Αγοραστός, μας δίνεται η δυνατότητα να ενισχύσουμε 500 αγρότες που θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν και να πάρουν την επιδότηση για την ανάπτυξη των μικρών γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων.